Γεια σε όλους, Τσουνάμι εδώ και μετά από πολύ καιρό έρχομαι πάλι με ένα βιντεάκι. Αυτή τη φορά με το παιχνίδι Craft the Gold θα το κάνω σειρά. Να πω ότι ήδη είχα κάνει ένα επεισόδιο για το Craft the Gold αλλά ήταν σε beta. Οπότε τώρα που έγινε release το παιχνίδι και είναι η version 1 και έπεσε στα χέρια μου το παιχνίδι, θα το ξεκινήσω κανονικά σειρά. Να το παίξουμε μαζί, να σας το δείξω, ίσως σας αρέσει και εσάς. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε για το παιχνίδι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Game Space και στη Zegitron που μου έδωσαν τα Razer, τα ακουστικά, τα Kraken, τα 7,1 και το ποντίκι, το Naga με τα 12 κουμπιά που είναι στο πλάι. Χάθηκα αυτό τον καιρό, ήταν κοντά ένα μήνα που χάθηκα γιατί είχα κάτι δουλειά στη Θεσσαλονίκη και οπότε έλειπα. Πήγα και στο event στα Media Mark με τους Sandbox Holics και τους Gramers. Κάποιοι μπορεί να είδατε και φωτογραφίες στο fanpage μου στο Facebook. Για το fanpage στο Facebook που έχω το δικό μου θα είναι link στο description κάτω στην περιγραφή αν θέλετε να κάνετε ένα like, να ενημερώνεστε. Και θα αρχίσω πάλι κανονικά να κάνουμε βιντεάκια, να σας δείχνω υλικό κτλ. Τώρα για το παιχνίδι. Το παιχνίδι όπως βλέπετε είναι το Craft the Gold. Είναι ένα sandbox strategy indie παιχνίδι. Είναι μία μίξη του Dwarf Fortress που όποιος το ξέρει πολύ βάθος το παιχνίδι έτσι. Του Dungeon Keeper και του Terraria. Εμένα προσωπικά το Terraria δεν μου αρέσει. Μαζεύεις resource και αυτά θα τα δούμε και μέσα. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου επίσημα και στο Steam αυτή τη στιγμή κάνει 18,99€. Ίσως τώρα που έχει τις γιορτινές αυτές προσφορές θα το βρείτε και πιο φτηνά. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Πάμε εδώ πέρα. Campaign, αυτό είναι που παίζω εγώ, έχω παίξει τώρα μία ώρα. Στο beta είχα παίξει κοντά 50 ώρες διάφορους κόσμους κτλ. Λοιπόν, εδώ δεν μπορούμε να γράψουμε, για εδώ. Δεν μπορούμε, όχι. New campaign, ωραία. Εδώ είναι ο πρώτος κόσμος που θα σας ξεκινήσει. Είναι μικρός, forest world, δηλαδή δάσος. Average ο καιρός. Και είναι εύκολο στη δυσκολία. Το normal και τα λοιπά με πάγους είναι κλειδωμένο. Και το large είναι κλειδωμένο. Δεν έχω καταφέρει να ξεκλειδώσω κανένα από τα άλλα δύο και η σειρά θα γίνει εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Να πω ότι αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι ρε παιδί μου που θα το παίξεις το πρωί χαλαρά με τον καφέ σου κτλ. Τώρα, για εσάς όσοι ξέρετε καλά αγγλικά και θέλετε να διαβάσετε τις οδηγίες που σας δίνει, να κάτσετε να το δείτε το tutorial, δεν είναι... στην αρχή θα σας πρίξει λίγο αλλά μετά εντάξει χαλαρώνει το πράγμα. Εδώ σας λέει κάποια βασικά πράγματα. Εγώ επειδή το ξέρω κάπως το παιχνίδι το κάνω skip. Λοιπόν, πάμε εδώ στο βιβλίο μας. Εδώ είναι οι αποστολές να το πούμε και έτσι, τι πρέπει να κάνεις πάνω κάτω. Σου έχει ένα μπούσουλα για το παιχνίδι, τι να φτιάξεις κτλ. Βλέπουμε ότι πρέπει να κάνουμε να τελειώσουμε το settler. Τώρα πρέπει να σκάψουμε ένα τούνελ, τρία blocks για τούνελ και να κόψουμε ένα δέντρο για αρχή. Αυτό στο task. Εδώ πέρα είναι αυτή τη στιγμή... Α, για να δω, οπ. Εδώ. Για να δω. Ναι, αυτά εσάς δεν τα έχει στην αρχή. Είναι κάποια εχθρία, ας το πούμε έτσι, όπου θα σας κάνουν επιθέσεις. Στην αρχή θα σας έχει αυτά. Και τα notes είναι κάποια tips εδώ πέρα, πως παίζετε πάνω κάτω το παιχνίδι, τι κάνεις. Σου λέει διάφορα, να το τσεκάρετε. Δείτε λίγο, εδώ κάποιες κατασκευές, σπίτια, πόρτες, τα λοιπά. Εδώ, ωραία, ας ξεκινήσουμε.
Καταρχάς, να κόψουμε ένα δέντρο που μας ζήτησε. Ωραία. Έλα. Α, να πω ότι εδώ πέρα μπορούμε να το προχωρήσουμε όπως το The Sims στο χρόνο. Δεν σας το προτείνω. Μόλις έκοψε το δέντρο, πήραμε το reward μας. Θα κόψω και αυτό το δέντρο. Δεν σας το προτείνω να προχωράτε το χρόνο, γιατί καμιά φορά ξεφεύγει και χάνετε τα πράγματα. Οπότε καλύτερα να το παίξετε έτσι, να το απολαύσετε. Έτσι αλλιώς χαλαρό είναι το παιχνίδι, δεν είναι κάτι hardcore παιχνίδι, είναι ένα indie. Λοιπόν, και θα αρχίσουμε τώρα να κάνουμε το τούνελ μας. Ωραία, μαζεύει ο νάνος μας. Ωραία. Θα σκάψουμε αυτές τις τρεις πέτρες να κάνουμε το τούνελ. Μας ζήτησε. Βλέπουμε. Έτσι να κάνουμε και αυτό, να πάρουμε το reward μας. Ωραία. Θα κάνουμε το τούνελ. Θα ήθελα από εσάς να μου πείτε λίγο αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, αν θα το παίζατε. Ίσως κάνω και κάποια giveaway τώρα στις γιορτές, θα δούμε. Πάντως το κανάλι έχει πολύ μέλλον, δεν πρόκειται να το παρατήσω. Και θα ακολουθήσουν πολλά ωραία πράγματα. Θα τα δείτε, κάντε ένα subscribe να είσαστε συνδρομητοί στο κανάλι. Ορίστε, πήραμε και το... κάναμε και το τούνελ μας. Τώρα, θα το κάνω σειρά από το παιχνιδάκι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα είναι το κάθε επεισόδιο. Γιατί μετά από ένα σημείο και μετά αρχίζει να σε θίζει και να θες να παίξεις, να παίξεις, να παίξεις. Και θα πω ένα tip, μην τρελαίνεστε να θέλετε να ακολουθήσετε τις αποστολές και να παίξετε το παιχνίδι, δείτε το. Δεν σας πιέζει κανείς. Αν το βλέπετε από μένα και παίζετε, θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που θα αποφύγετε πολλά μπερδέματα και θα περάσουμε ωραία. Ωραία. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το παιχνίδι από όταν το έπαιζα εγώ στην πέτα. Δηλαδή καμία σχέση. Α, τι έχουμε τώρα. Κάτι πέτρες, ναι. Και έχουμε να το φτιάξουμε ένα tool. Πάμε εδώ στο craft. Πάμε στα tools. Αυτό εδώ θέλει ένα clap. Να πάμε εδώ. Τραβάμε τα ξύλα. Και πατάμε craft. Ωραία. Εγώ θα κραφτάρω κανένα δύο ακόμα. Έτσι αλλιώς πρέπει να τη γεμίσω αυτή την μπάρα. Ωραία. Φτιάξα τρία. Τώρα, θα του κάνω και ένα stone pickaxe. Ένα, δύο. Ωραία, έτσι. Θα κάνω δύο. Και θα του φτιάξω και δύο axe. Α, δεν έχω πέτρα. Βλέπουμε, τελείωσα αυτό που έλεγε να, για το clap. Πάμε πάλι εδώ. Λέει τώρα ότι πρέπει να γεμίσουμε την μπάρα αυτή που σας έδειξα. Ότι πρέπει να κάνουμε να γεμίσουμε το τρί που κραφτάρεις σκάλες και τα λοιπά. Να κάνουμε collect και egg stone. Ωραία. Μας έδωσε reward το level. Ακόμα ένα dwarf. Και αρχίζουμε να κάνουμε το τούνελ μας. Τώρα θα το βάλουμε να σκάβει. Τώρα πάμε στα craft. Εδώ. Αυτό τώρα θέλει, όταν κλικάρουμε εδώ τη σκαλά το ladder, βλέπουμε ότι έχει μια μπάρα. Θέλει να τη γεμίσουμε αυτή την μπάρα. Σκάλες σας χρειάζονται έτσι κι αλλιώς. Οπότε κραφτάρετε μερικές, μην τις λυπάστε. Βάζουμε εδώ. Και αρχίζω σιγά σιγά να κάνω κάτι σαν σπίτι από κάτω, σαν σπηλιά κάπως. Μέχρι να αρχίσουμε να σηκώνουμε εδώ το ουρανοξύστη μας. Και πάμε να δούμε λίγο το map.
Με τη ροδέλα κάνει σαν zoom. Εδώ βλέπουμε ένα ship. Αυτό είναι το small map. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ έχει shop. Αλλά θέλει gold. Που τα βρίσκεις τα gold είναι τίποτα. Ωραία. Έτσι λίγο πάνω κάτω να δούμε το map. Τώρα θα το σκάψω αυτό. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέφτουνε και να τραυματίζονται. Ωραία, θα σκάψω για αυτά τα δύο. Ωραία, παίρνουμε και ξύλο και πάμε craft. Τώρα, να κάνουμε ακόμα λίγους ladder, λίγες σκάλες. Και θέλω και μια... σαν καταπακτήρι, παιδί μου, είναι αυτό. Σαν πόρτα. Έτσι εδώ. Craft. Βλέπουμε, άμα κραφτάρω άλλη μια πόρτα, παίρνουμε level. Οπότε εγώ θα κραφτάρω ένα ladder. Γεμίζει μπάρα δηλαδή, να το εδώ. Μπαμ. Ωραία, πάμε να δούμε το tree. Τώρα έκανα εγώ αυτό και μου ανοίγει τα armors. Άμα τελειώσω τα armor, θα μου ανοίξει 7 εδώ, τα όπλα. Οπότε είναι βασικό εδώ να το τελειώσει τα armor. Και εδώ βλέπουμε ότι τα tools και μετά θα πάει... ανοίγει έτσι ένας κύκλος, ρε παιδί μου, ένας ωραίος κύκλος. Ωραία, τώρα αυτό θέλει κόψιμο. Πάσω και εδώ. Πω να βάλει και την πόρτα εδώ. Για να είναι η τρύπα μας. Ωραία. Αυτή κλείνει η πόρτα, βλέπουμε use. Μπορείς να την κλείσεις. Εντελώς. Ωραία. Βρέχει. Το αδαργής είναι σιγά σιγά να μαζεύει νερά εδώ. Πότε το κλείνω. Όχι, δεν το κλείνω. Έκανα και ένα attack εδώ. Αυτά είναι σαλιγκάρια. Δεν σας κάνουν damage και σας δίνουν και... κάτι slime νομίζω το λέει. Δεν είναι βέβαια σίγουρο θα σας δώσει κάθε φορά. Μάζεψα και τις 10 πέτρες που ήθελε. Και πάμε να δούμε λίγο εδώ τώρα. Θέλει να του φτιάξω ένα καπέλο. Και άμα το κάνω equip θα μου δώσει και άλλο reward. Βλέπουμε ένα club και ένα ladder. Άμα κόψουμε 30 δέντρα θα μας δώσει ένα tool. Και να τελειώσουμε από τα tools θέλει. Ωραία. Craft. Πάμε εδώ. Και θα κάνουμε 2. Ένα καλύτερα. Πείτε μου λίγο πως ακούγομαι και τα λοιπά. Γράψτε μου ένα σχόλιο. Γιατί είμαι από το Razer το Kraken και δεν το έχω ξαναδοκιμάσει σε βίντεο. Οπότε θα ήθελα τη γνώμη σας. Πάμε εδώ στο equip. Λοιπόν, βάζουμε. Α, κάτω μπαίνει αυτό. Ωραία, ναι. Το τσεκουράκι. Πάμε στον άλλον άνω. Εδώ... αυτό και θα του κραφτάρω και... ωραία. Τώρα θα μου βγάλει κι άλλο. Θα μου δώσει κι άλλο ένα... νάνο. Ωραία. Έτσι. Έτσι. Ωραία. Και ο καινούριος νάνος θέλει για αυτός πράγματα, έτσι. Για να δούμε. Equip. Άρεση αυτό. Τώρα θα βγει και ο άλλος ο καινούριος. Να δω, ναι. Ωραία. Τέλεια. Για πάμε λίγο craft.
Εδώ. Όχι, εδώ. Ας κάνουμε λίγο αυτό που θέλει το καπέλο. Οπα. Και να το κάνουμε και equip. Πάμε εδώ. Κοιτάμε πρώτα να δούμε αν έχουν όλοι καπέλο. Και μετά το βάζουμε. Να το, μόλις το έβαλα. Reward ιστορίες. Πάρε εσύ ένα τέτοιο καινούριος. Και πρέπει να του κάνω και ένα. Ένα pickaxe. Έχει σκοτεινιάσει, βλέπουμε. Έχει πολύ πράγμα το game. Θα σας τα δείξω όλα σιγά σιγά. Και αρχίζω να σκάβω. Έτσι. Τώρα έχει γούστο να μου πει ότι δεν μπορώ επειδή έχει νερό. Α. Κακό αυτό. Μην αγχώνεστε, δεν πειράζει. Οπ, εδώ βλέπουμε, κάτσε να τα αφήσω να το καθαρίσει, να το δείτε. Έχει ένα book, άμα το πατήσουμε αυτό το book, λέει Hunter Book. Ωραία, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, κάθε ένας νάνος έχει μία ειδικότητα. Αυτός ειδικεύεται στο cook, στη μαγειρική. Αυτός είναι miller, δηλαδή μιλωνάς. Αυτός είναι logger, να κόβει ξύλα. Εδώ τώρα έχουμε Hunter, το book. Αν του το κάνω use, θα το μάθει. Για να δούμε, δεν το θέλω στο Logger. Εδώ στο Miller το θέλω. Να το, οπ. Κολφό. Τώρα. Θα τους βάλω εδώ να σκάψουμε λίγο. Ωραία. Και αυτό όλα. Μέχρι να φύγει λίγο το νερό. Θα το προχωρήσω εγώ λίγο. Σε έχω βάλει πολλή δουλειά να κάνουμε. Οπ, βλέπουμε. Οπότε. Το γυρνάω εδώ, είδατε. Το γύρισα να είναι σε guard, ρε παιδί μου, λίγο να είναι. Για το βράδυ είναι αυτό κυρίως. Όταν κάνε έτσι τέτοιο ντου. Λοιπόν, προλαβαίνω να κάνω ένα craft. Οπ, equip. Για να δούμε τι δεν έχει ο ένας dwarf. Δεν έχει τσεκούρι. Ωραία, για πάμε να το κάνουμε τσεκούρι. Τσεκούρι. Εδώ ένα, εδώ άλλο ένα και δύο ξυλά από κάτω. Τέλεια. Τώρα πάμε quip. Εδώ. Και τώρα έχει πόλεμο. Βλέπω εδώ. Μας τη πέσανε και τους χώνουμε. Έρθει κι άλλες. Οχ, οχ, οχ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πολύ ενοχλητικό. Έρχεται και σας πετάει τα πράγματα μέσα από την αποθήκη. Ωραία. Ωραία, θα ξαναγυρίσω σε μέρα για να δουλεύουν, ε. Ωπ, να δω σκουδώνουνε.
Έπρεπε να το είχα κλείσει όταν έβρεχε. Για να μην μπει νερά. Ωραία. Μαζεύουμε τα resource μας. Προχωρήσω λίγο. Σκάψε. Άρα θα το σκάψω γι' αυτό για να μην πέφτουν από ψηλά και τρώνε damage. Θα το σκάψω γι' αυτό εντελώς και θα το κλείσω με χώμα μετά. Λοιπόν, για κάτσε να το πάμε αργά. Πάμε λίγο εδώ να δούμε τις αποστολές. Μία αποστολή είναι να σκοτώσω 10 σκελετούς σαν αυτός που έφαγα. Εδώ είναι να τελειώσω αυτό, να κάνω κάποια torch, ναι, ωραία. Craft. Εδώ. Αυτό το έχω τελειώσει, ωραία, με την πόρτα. Τώρα τα torch. Slime torch. Δεν έχω εδώ πέρα, οπότε θέλω να το τελειώσω. Παίρνουμε έτσι και το κραφτάρουμε μέχρι να γεμίσει τέρμα η μπάρα. Οπ. Έτοιμο. Τα αφήνουμε τώρα αυτά. Εδώ τώρα λέω, πολύ βασικό είναι να έχουν chest armor. Οπότε θέλω να τους κραφτάρω όλους να έχουν armor. Αυτό. Πακ, πακ. Ωραία. Τώρα τι θα κάνω. Κάτσε να το βάλω. Ήρθε και καινούριος dwarf. Equip. Όχι, λάθος, craft. Πού είναι το χώμα, εδώ, το earth το παίρνουμε. Βάζουμε και... Μόλις το σκάψει θα πάω να του πω να το κλείσει. Πάλι βρέχει ρε. Οπα. Use. Λοιπόν, τώρα για να προχωρήσει λίγο θέλουμε ένα πρόβατο. Θα πάμε να το βάλουμε πάλι ένα έτσι. Πρόβατα, πρόβατα, που έχει πολλά. Εδώ. Άρα θα πάμε equip. Όχι. Πάμε στο craft. Και έχουμε portal spell. Τώρα, το βάζουμε στην μπάρα. Κάτσε να τελειώσουν από εδώ πέρα, να τους πάω όλους μπαμ μπαμ. Έλα, μάζεψε τα γρήγορα. Πάρε και την πέτρα, βρε. Ωραία. Τις μάζεψε, δεν νομίζω να έχει άλλα. Τώρα. Θα πάμε εδώ που θέλουμε. Εδώ. Θα ανοίξω ένα πόρτα. Εδώ. Και εδώ θα του πω attack εδώ. Attack εδώ. Attack εδώ. Και βλέπουμε τώρα τους έχει κάνει πόρταλ. Είναι σαν πύλη, για να μην πάνε όλο αυτό με τα πόδια. Βλέπουμε από εδώ την άνοιξε. Και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Τα σκοτώσανε. Ωραία, αυτό και την κότα.
αυτό. Ατάκ. Μπορέσω λίγο. Οκ. Λάθος, λάθος. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά προς το παρόν. Και μια που είμαι εδώ, θα μαζέψω και λίγο πέτρα. Σιγά σιγά να προχωρήσουμε, αλλά... Όταν μπαίνουν οι ντόρτ μέσα από το πορτάλ, ο χρόνος χυνιέται πιο γρήγορα. Ωραία. Θα σου πω και αυτό. Οπ, τέλεια. Ξαναγυρνάμε πίσω. Τους πω να κόψουν αυτό. Και αυτά να τα σπάσουμε. Τώρα, θα ανοίξω εδώ πέρα γιατί με έχει νευριάσει αυτό. Θα του πω remove ladder. Και θα πάω να το κάνω, να το χτίσω μέρθ. Προσοχή, αν τελειώσει ο χρόνος από το πόρταλ που είναι ανοιχτό και έχει μείνει κάποιος, μετά πρέπει να γυρίσει με τα πόδια. Όλο αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να το δούμε καλύτερα. Βλέπουμε εδώ τέρμα zoom πως κινούνται οι νάνοι μας. Αυτός ήταν miner και επειδή έκανε mining ανέβηκε. Ας να πάω φάει και αυτό. Αυτό. Αυτά μας δίνουν... Δεν μου φαίνεται καλό. Βλέπουμε εδώ πέρα σε 41 λεπτά gameplay θα έρθει ένα wave από τέρατα. Αυτά για αρχή. Άστο τώρα, είναι και νύχτα. Άστο, γίνα πίσω. Οπα. Μαζέψουμε αυτά και να μείνουμε. Αυτά για το πρώτο βίντεο. Να υπενθυμίσω να κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και μείνατε μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι το τέλος που μιλάω. Κάντε ένα subscribe αν είσαστε καινούργιοι στο κανάλι. Και ένα like στο fanpage στο Facebook που θα το έχω link στην περιγραφή. Επίσης στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε πολλά πραγματάκια, όπως για το παιχνίδι κτλ. Αυτά από μένα. Τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Και τα λέμε.